Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, ο Δήμαρχος. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, την ευλογία σας. Να είστε καλά και εσείς. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Καλά είστε. Ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της ενορίας σας, σας καλωσορίζω. Ευλογημένος να είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σήμερα μαζί μας εδώ εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων της πόλης. Σας περιμένουμε με χαρά μετά την εφρόνησή σας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τη σημαία του Συλλόγου Θρακιωτών εδώ, συμβολικά προς τιμή σας. Χαίρομαι, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Σας ευχαριστώ να είστε για σας. Την αγάπη μας εκ μέρους όλων των φορέων της πόλης. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πρόσωποι από τον Ποντιακό Σύλλογο, από τους Κρήτες της Πελεμαΐδας. Η Ελένη που σας έδωσε τα δέσμα από το Σύλλογο Μικρασιατών της Πελεμαΐδας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινότητας και είναι η εκλογή σαν πρόεδρος της κοινότητας. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Να είστε καλά και συνεργάτε. Να είστε καλά. Και οι πατέρες μου. Είστε καλά και χαίρομαι που ήρθατε, πατέρα. Να είστε καλά. Και πάει της Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε. Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Γέρον Δέρκων, κύριε Απόστολε. Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Γρεβενών, κύριε Δαβίδ, μέχρι τώρα το ποτηρητά της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Πολυσέβαστε και πολυαγαπητέ γέροντά μας, Μητροπολίτη κύριε Θεόκλητε. Σεβασμιότητα και θεοφιλέστατη Άγιοι Αρχιερείς. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, Υφυπουργέ Εσωτερικών κύριε Στάθη Κωνσταντινίδη. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, φίλοι πολίτες της ακριτικής Αλεξανδρούπολης, που συνοδεύετε στο άλλο άκρο της πατρίδας μας, τον δικό σας άνθρωπο, το δικό μας πλέον νέο ποιμενάρχη. Κυρίες και κύριοι, με ενθουσιασμό και χαρά σας καλωσορίζουμε στη γιορτή της Φλόρινας, στη γιορτή της τοπικής εκκλησίας μας, στην ενθρόνηση του νέου ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδέας κύριου Ειρηναίου. Ιδιαιτέρως καλωσορίζουμε εσάς, Μακαριότητα Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε, και σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σας παρουσία στη τόσο σημαντική στιγμή για την ακριτική πόλη και Μητρόπολη μας. Καλωσορίζουμε επίσης θερμά τον εκπρόσωπο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων, κύριο Απόστολο,
και τον ευχαριστούμε για την τόσο τιμητική παρουσία του στην ενθρόνηση του νέου ποιμενάρχη μας. Σας παρακαλούμε, σεβασμιότατε, να διαβιβάσετε τις θερμές ευχαριστίες μας, το βαθύ σέβας και την αφοσίωσή μας στον Πατριάρχη του Γένου μας, κύριο Βαρθολομαίο. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εουρδέας, κύριε Ειρηναίε, ρήγοι συγκίνησης, ειλικρινούς χαράς και ενθουσιασμού κατακλείζουν το νου και την ψυχή μας αυτή την ευλογημένη στιγμή, κατά την οποία αναλαμβάνεται το υπεύθυνο έργο της διαπείμανσης της μαρτυρικής Μητροπόλεως μας. Η σημερινή μέρα αποτελεί σταθμό για ολόκληρη την τοπική κοινωνία της ακριτικής πόλης μας και της Μητρόπολης μας. Σας ομολογώ ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που σας απευθύνω λόγιο καρδιάς, πρώτιστα ως πιστός Φλωρινιώτης και έπειτα ως δήμαρχος της ιστορικής αυτής πόλης. Σεβασμιότατε, την Αγία αυτή ώρα η Εκκλησία της Ελλάδος σας αποστέλει και εσείς εισέρχεται στη πόλη μας, στη Μητρόπολη μας και από σήμερα γίνεται πόλη σας και Μητρόπολη σας. Εισέρχεστε στη Φλόρινα, εδώ, στη βορειοδυτική μεθόρια της χώρας μας, εδώ που η Ελλάδα αρχίζει και δεν τελειώνει, εδώ που χτυπάει δυνατά η καρδιά του ελληνισμού και της ορθοδόξου πίστης μας, εδώ στα σύνορα της πατρίδας, στις θερμοπύλες του γένους. Έρχεστε σε έναν τόπο τον οποίο η Θεία Χάρη τον έχει πρικίσει με μια μοναδική φύση, σε έναν τόπο ιστορικό, με μακρά και στέρεη παράδοση, πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, σε έναν τόπο που στολίζεται με πράους, ευλαβείς και φιλότιμους ανθρώπους που από εδώ και πέρα αποτελούν τη δική σας οικογένεια. Αναλαμβάνετε την πειθαρχία της Μητροπόλεως μας, στην οποία έχουν διακονήσει ως ποιμενάρχες άξιοι και σπουδαίοι ιεράρχες. Το τέλος του 20ου αιώνα βρήκε την ακριτική μας Μητρόπολη υπό την ποιμαντορία του μακαριστού Αυγουστίνου Καντιώτου, ενός δυναμικού, φλογερού και αγωνιστού ποιμενάρχη που υπηρέτησε τον τόπο με πάθος και αυταπάρνηση, κηρύττοντας το λόγο του Θεού, ανεγείροντας ναούς, οικοτροφία, γυροκομεία, ιδρύοντας φιλόπτωχα ταμεία, εκδίδοντας διαφωτιστικές εγκυκλίους, διανοίγοντας πνευματικούς ορίζοντες σύσσωμης τοπικής κοινωνίας επί 33 συναπτά έτη και αφήνοντας μια ανυπέβλητη παρακαταθήκη, καταφύγιο παρηγοριάς και ελπίδας εσαΐ. Άξιος διάδοχός του, ο προκάτοχός σας και αγαπητός σε όλους μας πατέρας, πατέρας με όλη τη σημασία και βαρύτητα της λέξης, ο συνετός, ταπεινός, κράος και ανεξίκακος κύριος Θεόκλητος. Μια φωτισμένη προσωπικότητα με απαράμιλη εσωτερική ομορφιά και απίθμενη γενεοδορία ψυχής με λόγο ενωτικό, εμψυχωτικό και μεστό σοφίας. Αποτέλεσε για σχεδόν 24 έτη την πνευματική σηματορό δύναμης, ανιδιοτέλειας και μεγαλοθυμίας για ολόκληρο το ποίμνιό του. Διέγραψε μια ολόλαμπρη πορεία ως επικεφαλής της Μητροπόλεως μας, μπολιάζοντας με τρόπο πράο και μιλήθιο την ορθόδοξη θεολογία στα φλέγοντα ζητήματα, διανοίγοντας με παρεσία λόγου και ευρύτητα πνεύματος νέες προοπτικές επίρρησής τους. Συνέχισε με σεβασμό και συνέπεια το έργο του Αυγουστίνου και το επαύξησε. Επιτέλησε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, πρόσταξε στους δυστυχισμένους, αγκάλιασε τους αναξιοπαθούντες, στάθηκε αρρωγός με υπομονή και κατανόηση δίπλα στα προβλήματα του συνανθρώπου μας. Αγάπησε εμπράκτως τον τόπο μας και αγαπήθηκε. Στάθηκε δίπλα μας ως αληθινός πατέρας, γι' αυτό και ρίζωσε για πάντα στις καρδιές μας. Και από αυτή τη θέση του καταθέτουμε την ισόβια ευγνωμοσύνη μας και τη βαθιά αγάπη μας. Σεβασμιότατε, νέε πατέρα μας, η πανηγυρική εκλογή σας στο ύψιστο αξίωμα της τοπικής μας εκκλησίας μας γεμίζει ευγενή προσδοκία και ελπίδα, καθώς στο πρόσωπό σας αντικρίζουμε έναν άξιο ποιμενάρχη, έναν άξιο συνεχιστή της σπουδαίας πνευματικής και κοινωνικής πορείας της ιστορικής μας Μητροπόλεως. Αναλαμβάνετε το κοπιώδες, μα και θεάρεστο έργο να είστε ο προτεργάτης της ανάτασης και της ανάστασης των ανθρώπων αυτού του ευλογημένου τόπου, όπου άοκνα και ακατάπαυσα για του προσωπικού τους παραδείγματος έπρεταν οι προκάτοχοί σας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο πληθαίνουν και ο κλειδονισμός σε αξίες και ιδανικά γίνεται όλο και ισχυρότερος, είναι πιο αναγκαία από ποτέ η παρουσία φωτισμένων ποιμεναρχών. Σας γνώρισα πριν από περίπου μία δεκαπενταετία στην πατρίδα σας, στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί διαπίστωσα το υψηλό μορφωτικό σας επίπεδο, τον προσινή και ανυπόκριτο χαρακτήρα σας, την ακάματη εργατικότητά σας,
τη δυναμική ανθρωποκεντρική θεώρηση των γεγονότων, την αξιοθαύμαστη διοικητική και εκκλησιαστική σας πείρα. Αυτά που γνώρισα τότε και που εσείς φροντίσατε να τα αυξήσετε με την εργατικότητά σας, εγγυώνται μια καρποφόρα διακονία και την επιτυχή εκπλήρωση του πολυσχηδού σας έργου. Σεβασμιότατε, σε αυτή την πορεία δεν θα είστε μόνος. Ήδη νομίζω ότι παρά το εξωτερικό ψύχος της ημέρας, νιώθετε τον σεβασμό και τη θερμή αγάπη του λαού της Φλόρινας από την οποία περιβάλλεστε. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω πως και εμείς, ως Δημοτική Αρχή, πρόθυμα και απροσχημάτιστα, θα βρισκόμαστε διαρκώς στο πλάι σας, ώστε από κοινού να δώσουμε διεξόδους στις αγωνίες των συνανθρώπων μας και να παράσχουμε στήριξη στους πιο αδύναμους και ευάλωτους συμπολίτες μας. Σε καιρούς ανασφάλειας, ατομισμού, σύγχυσης και ηλισμού, είναι ανάγκη καθένας ανταποκρινόμενος από το θεσμικό του ρόλο να προτάξουμε τις πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας και του σεβασμού στον συνάνθρωπο. Σας καταθέτουμε λοιπόν και δημοσίως, εδώ, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, την ειλικρινή διάθεσή μας για συνεργασία, καθώς είμαι βέβαιος πως μοιραζόμαστε την ίδια θέληση και το ίδιο ενδιαφέρον για την πρόοδο και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Είμαι απολύτως βέβαιος πως τα επόμενα χρόνια θα αφήσετε με ολόλαμπρο τρόπο την προσωπική σας φραγίδα στη σπουδαία πνευματική ιστορία της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με γενναιοδορία και μεγαλοθυμία θα παράσχετε αδιάκριτα τα θεία δώρα της ευεργεσίας και της ευσπλαχνίας στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής μας εκκλησίας και θα ενδυναμώσετε την πίστη και την ελπίδα καθενός και καθεμιάς που το έχει ανάγκη. Με τις σκέψεις αυτές σας υποδεχόμαστε και σας ευχόμαστε ολόψυχα έτη πολλά, έτη καλή καρδά. Να χαιρετεύετε πάντα με τη χάρη και την ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Μαζί με τα αισθήματα ειλικρινούς αγάπης και σεβασμού, παρακαλώ ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και ανάμνησης της ξεχωριστής αυτής ημέρας να δεχτείτε αυτό το συμβολικό δώρο. Είναι ένα σετ σταυροκολπίου, πάνω στο οποίο είναι αγιογραφημένη η ιερή εικόνα της Παναγίας της Πελαγονίτισσας, της προστάτητας της πόλεως μας, η οποία φυλάσσεται στον πληγωμένο από το σεισμό ναό της Αγίας Παρασκευής. Κλείνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον μέχρι τώρα τοποτηρητή, Μητροπολίτη Γρεβενών κύριο Δαβίδ, για την άριστη συνεργασία μας κατά την περίοδο της τοποτηρητίας. Σεβασμιότατε πατέρα μας, δικέ μας πατέρα, καλωσορίσατε στη Φλόρινά μας, στη Φλόρινά σας. Εκ μέρους όλου του φλωρινιώτικου λαού, αναφωνώ άξιος. Λίγο δώσε μας, Δήμαρχε. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, άρχοντες της πόλεως και της περιοχής, κύριε Δήμαρχε, η ειρήνη του Χριστού να είναι μαζί με όλους μας. Είδα το πανό από πίσω και μεταφέρω αυτήν την ειρήνη που φέρει και το όνομά μου στις ψυχές και στην ζωή όλων σας. Ήρθα για πρώτη φορά στην Φλόρινα το 2008, προσκεκλημένος του γέροντά μας Μητροπολίτη κυρίου Θεοκλήτου, ως ομιλητής. Είχα γνωρίσει και συνδεθεί αδελφικά και πνευματικά με τον τότε πρωτοσύγγελο και νυν Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριο Ιουστίνο. Έκανα την ομιλία και ο πατήρ Ιουστίνος
κανόνισε να πάμε στο σπίτι ενός πνευματικού του παιδιού για ένα δείπνο το βράδυ. Σήμερα διαπίστωσα ότι το σπίτι που πήγαμε τότε, του Βασίλη και της Αθηνάς, είναι ο σημερινός δήμαρχος που με υποδέχεται στην πόλη, ο κύριος Γιαννάκης. Και δοξάζω και ευγνωμονώ το Θεό, γιατί τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Σας παρακαλώ, για να είμαι σύντομος, η ομιλία είναι στο ναό, να εύχεστε για μένα. Να προσεύχεστε έτσι ώστε η αρχιερατική μου πορεία και το έργο μου να είναι πρώτα η αγιότητα της ζωής μου και της ψυχής μου και έπειτα η διακονία όλων σας. Θέλω οι γέροντες και οι γερόντισσες να είναι οι παππούδες μου, οι ωριμότεροι να γίνουν οι γονείς μου και οι νεότεροι οι φίλοι και οι αδελφοί μου, όπου θα συμπορευθούμε για την δόξα της Εκκλησίας αλλά και όλης της Μητροπολιτικής μας επαρχίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχεστε όλοι σας.
ανοίξε.
κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, κληρικών δεδοκιμασμένων και ζηλωτήν, δόκιμων εργάτην του Ευαγγελίου, κήρυκα του Θείου Λόγου και ικανήν εκκλησιαστικήν πείραν και κτημένων, προς διεξαγωγή του μεγάλου και υψηλού έργου της αρχιερατικής διακονίας, τελεσθέντων την 10η Οκτωβρίου 2023, του μικρού και του μεγάλου μηνύματος. Ούτως δε ο ευλαβέστατος κληρικός, η Θεία Χάριτη, εχειροτονήθη επίσκοπος και μητροπολίτης, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Φλωρίνης, πρεσπόρ και εορδέας, τη 22η μηνός Οκτωβρίου 2023, εν το κατεδρικό ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου των Αθηνών, υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου, τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας ημών. Ούτως ουν, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος, ανεδείχθη τη χάρη του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος, γνήσιος, κανονικός και νόμιμος ποιμενάρχης και προστάτης πνευματικός της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Έχων το δικαίωμα του ευλογήν και αγιάσιν αρχιερατικός πάντα στους χριστιανούς και πάντα τα αρχιερατικά επιτελήν μετά της του Ιερού Συνθρόνου εγκατηδρύσεως κρίνεται και ανακρίνει πάσαν εκκλησιαστικήν υπόθεσιν κατά τους ιερούς κανόνας και τους νόμους. Είναι υποδεξάμενοι των σεβασμιότατων Μητροπολίτην Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Κύριων Ειρηναίων ως κανονικών και νόμιμων επίσκοπων ημών. Πείθυστε και υπήκητε αυτό προθήμος κατά το παράγγελμα της Αγίας Γραφής. Πείτεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε αυτή γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. 13 Νοεμβρίου του δισκυλίως του 23ου, ο Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος, ο Καριστίας και Σκύρου Σεραφείμ, ο Μονεμασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, ο Μαντινίας και Κοινουρίας Αλέξανδρος, ο Νικοπόλεος και Πρεβέζης Χρυσόστομος, ο Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος, ο Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων, ο Κίτρους και Κατερίνης Γεώργιος, ο Ιωαννίνων Μάξιμος, ο Εδασόνος Χαρίτων, ο Τύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόγιος, ο Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος Νικηφόρος, ο Εντολίας και Ακαρνανίας Ναβασκηνός, ο Αρχιγραμματεύς Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούσης. Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη τας διατάξεις των σχετικών άρθρων του νόμου 590 του 1977 περί του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος που ελήφθη στην τακτική συνεδρίασή της στις 9 Δεκάτου 2023, σύμφωνα με την οποία εκλέγεται Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, ο Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτζής και ότι την επομένη 10 Δεκάτου 2023 τελέστηκε κατά την εκκλησιαστική τάξη στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη το προβλεπόμενο Μέγα Μήνυμα, το από 9 Οκτωβρίου 2023 πρωτόκολλο εκλογής Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας του Αρχιμανδρίτου Ειρηναίου Λαυτζή με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποφασίζουμε ότι αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας ο Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτζής, ο οποίος εκλέχθηκε σύμφωνα με τους νόμους και τους ιερούς κανόνες και παραγγέλνουμε στις αρχές του κράτους να του απονέμουν τις τιμές
που αρμόζουν στο αξίωμά του. Στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2023. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Ιερακάκης. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
τύπου και εξάρχου άνου Μακεδονίας, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι αδελφοί ιεράρχε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, ευλαβείς χριστιανοί. Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος επέλεξε την ημετέρα σεβασμιότητα ως Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας της ιστορικής αυτής επαρχίας της Δυτικής Ελλάδος. Χαίρει και αγάλεται σήμερον η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και η Εκκλησία της Ελλάδος, ο ευσεβής κλήρος και ο φιλόκτιστος λαός, για την ανάδειξή σου ως ποιμενάρχου μιας εκ των Μητροπόλεων των ονομαζομένων νέων χωρών. Ευρίσκομαι σήμερον ενώπιον ημών ως ταπεινός εκπρόσωπος της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του προσκυνητού ημών αυθέντου και δεσπότου, του Οικουμενικού Πατριάρχου, Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, για να μεταφέρω την ευλογία του προς τον σεβαστόν κλήρον και το ευσεβές πλήρωμα της καθημάς Μητροπόλεως, καθώς και τα συγχαρητηρίους αυτού προσρίσεις για την ενθρόνησή σου, Άγιε Φλωρίνης. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω και την ειδική μου χαρά και τιμή να είμαι παρόν εις την σημαντικότερα στιγμή του βίου σου και να μοιράζομαι μαζί σου αυτά στα συγκινητικά σε εμπειρίες. Από την ημέρα κατά την οποία ενετάκτης εις τους κόλπους της Εκκλησίας ως κληρικός έως τη σήμερον, υπήρξες ένας άξιος και υπήκοος διάκονός της. Διετέλεσες ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, επέδειξες ιδιαίτερον ενδιαφέρον για το έργο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της, εισχωρήθης με την Ιεραποστολή και παράλληλα συνέχιζες τα σπουδά σου εις το Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και του εξωτερικού. Το έτος 2004 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως και αγαπητός σε Χριστό αδελφός κύριος Άνθιμος σε διόρισε πρωτοσύγγελον της Ιεράς Μητροπόλεως και το 2012 ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος σε ετοίμησε με τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου. Έχεις αξιόλογων συγγραφικών έργων ως αυτό περί ζητημάτων βιοειθικής, το οποίο εκφράζει με πιστότητα εις την παράδοση και με θεολογική ευρύθεια τα στέσεις της Εκκλησίας μας. Ο εν τριάδι Θεός σε εξίωσε να λάβεις τον τρίτον βαθμό της ιεροσύνης και από σήμερον καλείσαι να διαπημάνεις τους πιστούς της τοπικής ταύτης Εκκλησίας ως εγγυητής και φύλαξ των ιερών θεσμίων και ορθοτομών
των λόγων της αληθείας. Ο αρχιερεύς, ως ο ανώτερος εις την τάξη των κληρικών, είναι ο κληρονόμος και ο συνεχιστής του έργου των Αποστόλων, είναι αυτός ο οποίος προσφέρει την διακονία του για την σωτηρία του λογικού ποιμνίου, όπως αναφέρει και ο 39ος Αποστολικός Κανόν. Αυτός γαρεστεί ο πεπιστευμένος των λαών του Κυρίου και των υπέρ των ψυχών αυτών λόγων ανεπτυθενός. Ο Επίσκοπος είναι το ορατό σημείο ενότητος μεταξύ του κλήρου, των πιστών της Επισκοπής του και των άλλων επισκόπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Υπάρχει και ενεργεί εις τόπων και τύπων Χριστού όταν βρίσκεται εις πλήρη κοινωνία με όλα τα μέλη της τοπικής του Εκκλησίας. Το λειτουργήμά του δεν ασκείται αυτόνομα και ανεξάρτητα, αλλά όπως είπε και ο σπουδαίος θεολόγος της Ορθοδοξίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας, ασκείται πάντοτε με επίκεντρο την ευχαριστιακή σύναξη της κοινότητος και την εν γέννη μυστηριακή της ζωή, η οποία αποτελεί και το κατεξοχήν στοιχείο ενότητος της Εκκλησίας. Έρχου, Άγιε Αδελφέ, περιβεβλημένος στην επισκοπική χάρη, ως ο Υιός του ανθρώπου που ήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσει και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντιπολών. Έχει ως κέντρο της διακονίας σου τον εσταυρωμένο Κύριον και αγωνίσου κατά τας δυσκόλους τούτους καιρούς, ώστε οι χριστιανοί μας να έρθουν πλησίον του σαρκοθέντος και αναστάντος Χριστού και να συμμετέχουν εις τα μυστήρια της Εκκλησίας αυτού. Περαίνων των λόγων, εύχομαι, Άγιε Αδελφέ, να φανείς άξιος διάδοχος του τιμιωτάτου προκατόχου σου, Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδαίες κυρίου Θεοκλήτου, του οποίου η πολυετής ποιμαντορία ή το καλή καρπός και συνεπής προς την Ορθόδοξη Διδασκαλία και την παράδοση, η δε μεριμνά του για τη διατήρηση και περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεων της ιστορικής τάφης Μητροπόλεως μετά της Μητρός Εκκλησίας παραμένει αξιομήμητος. Ενδεδειμένος στο ομοφόριο να μεριμνάς για τον καταρτισμό των πιστών, την τήρηση των κανόνων της πίστεώς μας, τον φωτισμό και την σωτηρία των μελών του ποιμνίου σου. Ο Κύριος της δόξης να σου χαρίζει δύναμη ακλόνητον και αντοχή, ώστε να ανταπεξέλθεις εις την υψηλή και πολυεύθυνον τάφτην Ιεράν Αποστολή. Ας προσευχηθώμε, μακαριότατε, τιμιότατη Ιεράρχε και αγαπητή εν Χριστώ αδελφή, ο Θεός της αγάπης να ευλογεί και να κρατήνει τον νέο ποιμενάρχη εις το υψηλόν έργον διακονίας προς οικοδομήν των πιστών και προς δόξαν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Άξιος! Άξιος! Σας ευχαριστούμε, διότι από την προηγουμένη σας ιεραρχία εξέλεξε ως κατάλληλο Μητροπολίτη τον Σεβασμιό τον Μητροπολίτη Φτερών Πρεσπών και Ορδαία κύριον Ειρηναίο, και επίσης ευχαριστούμε και όλους τους ιεράρχες οι οποίοι τον ευχήθησαν ως τον πιο κατάλληλο επίσκοπο της περιοχής μας. Ως προκάτοχος της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, που διεδέλθησα 24 χρόνια επίσκοπος, σας υποδέχομαι εις τη Μητρόπολη και σας παραδίδω την Ιερά αυτή Μητρόπολη την Αφεντική, η οποία αποτελείται από 119 ενορίες και έχει καινή θέση αυτή τη στιγμή πάνω από 30 ιερείς, και έχει και πολλές άλλες
ελλείψεις, τις οποίες θα αναλάβετε εσείς να διεκπαιρεώσετε ως εκπρόσωπος. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω στην Αθλητική αυτή Μητρόπολη και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μας να συνεργαστούμε και να προσφέρετε το πάνω και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να υποκούσουμε και να προσφέρουμε και εμείς ό,τι δυνάμετα και πάλι θα αναφωνώ και τον άλλο άξιος. Σεβασμιότατε Γέρον Μητροπολίτη Αδέρφων, κύριε Απόστολε, εκπρόσωπε της Αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβασμιότατε και πολυαγαπητέ μας Γέροντα Μητροπολίτη, πρώην Φλωρίνης, πολυσέβαστε Πάτερ Θεόκλητε. Σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατοι άρχοντες της Πολιτείας, στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, αδελφοί μου συμπρεσβύτεροι και συνδιάκονοι, αγγελομίμητη χωρία των μοναχών, Χριστοφόρα ελαέ του Θεού, σεβασμιότατε και αγαπητέ Μητροπολίτα Φλωρίνης Πρεσπών και Ιεροδρέας, κύριε Ειρηναίε. Ως μέχρι πρότινος τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως, Φλωρίνης Πρεσπών και Ιεροδέας, σας καλωσορίζω και σας υποδεχόμαστε σήμερα στην ηρωική γη της Μακεδονίας με αισθήματα χαράς και ελπιδοφόρου ευφροσύνης. Έρχεστε στην αγιασμένη και αιματοβαμμένη αυτή περιοχή της Μακεδονίας, τη δυτική εσκαρδιά της πατρίδας μας, από την άλλη εσκαρδιά της πατρίδας μας, την Ανατολική, την πολύπατη Θράκη. Ακρίτας στον τόπο καταγωγής και ακρίτας τώρα στον νέο τόπο της νέας πλέον εκκλησιαστικής διακονίας και ζωής σας. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί επεφύλαξε την τιμή να σε υποδεχθώ. Σεβασμιότατε Άγιε Αδελφέ, με την ιδιότητα του πατηρικού αυτής της Θεοσόστου Επαρχίας, να σε καλωσορίσω και να εκφράσω και εγώ τη χαρά μου για το σημερινό γεγονός που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία της ιστορικής αυτής τοπικής εκκλησίας. Σας υποδεχόμαστε στην ποτισμένη με αίμα υδρότα δάκρυα γη της Φλόρινας, για να συνεχίσετε την αγωνιστική πορεία και την αγιαστική αγωνία των προκατόχων σας. Η Φλόρινα τιμήθηκε από την αγωνιστική διακονία του μακαριστού προκατόχου σας πατρός Αγουστίνου Καλλιώτη και την αγιαστική θυσιαστική διακονία του μέχρι πρότινος προκατόχου σας Μητροπολίτου του πατρός Θεοκλήτου. Είναι ευλογία η παρουσία του, όχι μόνο σήμερα στην τελετή της εκφρονήσεώς σας, αλλά η παραμονή και η διαμονή του πλέον κοντά σας, για να είναι ευλογία και πρότυπο θυσιαστικής αγάπης. Είναι ευλογημένοι όλοι οι Φλωρινιώτες, γιατί μαζί με εσάς, τον νέο τους ποιμενάρχη και πνευματικό πατέρα, θα έχουν και τον πνευματικό τους παππού και γέροντα για να τους ενισχύει και αυτός με την έμπειρη σοφία του και την προσευχητική του αγάπη και το πρότυπο της πραότητας και αλεξικακίας. Σας υποδεχόμαστε με αγάπη και ευλάβεια πολύ, γιατί το χριστεπώνυμο πλήρωμα αυτής της τοπικής εκκλησίας στο πρόσωπό σας θα συναντά τον έμπειρο θεραπευτή, τον γνήσιο πνευματικό πατέρα, τον απλανή οδηγό προς τα άνω. Το μικρό αυτό διάστημα της διακονίας μου εδώ στο ποτηρικού είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω
όχι μόνο την πνευματική υποδομή και καλλιέργεια που άφησαν οι προκάτοχοι, αλλά κυρίως τον ευλαβή κλήρο της Ιεράς Μητροπόλεως, Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, ο οποίος παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες της ακριτικής μας περιοχής και ερημόσεως του τόπου, διακονεί με ευλάβεια και συνέπεια το Ιερό Θυσιαστήριο και σας αναμένει να σας, για να σας βοηθήσει στο ποιμαντικό σας έργο. Εδώ θα συναντήσετε ευσεβή λαό, ίσως φτωχό μεν σε ειδικά αγαθά, αλλά όμως πλούσιο σε πνευματικά, έντιμο, αξιοπρεπή, που κρατά με σεβασμό την άπαξ της Αγίης παραδοθής πίστη, αλλά και τιμά και αγαπά τους ποιμένες της Εκκλησίας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι εκτός από καλούς ιερείς και πιστό και ευσεβή λαό, ο νέος σας τόπος διαθέτει και εξαιρετικούς άρχοντες που σέβονται και στηρίζουν την τοπική Εκκλησία και οι οποίοι θα ανταποκριθούν φιλότιμα και αποτελεσματικά στο κάλεσμα της συνεργασίας σας. Διαθέτεται σεβασμιότατε αδελφέ μου και σύνεση και πείρα. Στολίζεστε όχι μόνο με τη θύρατε παιδεία, αλλά και την άρρωτη σοφία και είναι το πλέον σημαντικό για έναν επίσκοπο υπεύθυνο για τη σωτηρία του λαού. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και οι προϋποθέσεις υπάρχουν ώστε να επιτύχετε στην αποστολή την οποία ο Θεός σας ανέθεσε δια της ψήφου της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η μέχρι σήμερα η ιερατική διακονία σας συνιστά σημαντικό εχέγγυο της νέας σελίδας που ανοίγεται σήμερα για την Εκκλησία της Φλόρινας. Σεβασμιότατε Άγιε Φλωρίνης, τιμιότατε Χριστό αδελφέ, ήρθατε από το ένα άκρο της Βόρειας Ελλάδας, το Ανατολικό της Θράκης, στο άλλο άκρο της πατρίδας μας, την Βορείο Ελλάδος, τη Μακεδονία, για να ενώσετε με την ειρηνοχώρα διακονία σας, την ειρηνογέμουσα προσφορά σας και την ειρηνοποιώ αγάπη σας τα κάθε είδους άκρα. Θα σας συνοδεύουν οι ευχές όλων σε αυτήν τη θυσιαστική και ειρηνοχώρα διακονία, ώστε να είναι και πολύ καρπή και καλή καρπή, αλλά και άνοιγη. Ήθε να έχετε μακρά και αγιασμένη τη μαντορία. Προς δόξα του ονόματος του Θεού και σωτηρία ψυχών, υπερών Χριστός απέθανε. Άξιος! Καλλιότατα Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε, σεβασμιότατε Μητροπολίτη εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριάρχη, κύριε Απόστολε, σεβασμιότατε τοποτηρητή, Άγιε Χρεβενών, κύριε Δαβίδ, σεβασμιότατε και θεοφιλέστατη αρχιερείς, σεβασμιότατε πρώην Φλωρίνης, κύριε Θεόκλητε, σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι της πολιτείας, αξιότιμοι συνάδελφοι στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, σεβασμιότατε ο κλήρος και ο λαός της Φλόρινας, των Πρεσπών και της Εορταίας, καλοδεχόμαστε με προσμονή, συγκίνηση, αγάπη και ευλάβεια τον νέο μας ποιμενάρχη. Καλωσορίζουμε τον άξιο διάδοχο μιας εμβληματικής μορφής της Εκκλησίας μας, του σεβασμιότατου Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης κ. Θεόκλητου, ενός επισκόπου που τίμησε, κόσμησε και λάτρευε με την ποιμαντορία και το σπουδαίο κοινωνικό του έργο την Πατρόαρχη της Δυτικής Μακεδονίας. Σεβασμιότατε, η χαρά μας είναι μεγάλη, ανάλογη της τιμής και της ευθύνης που κάθε επίσκοπος έχει σε όποιο σημείο της Οικουμένης έχει ταχθεί να υπηρετεί και να μεταλαμπαδεύει τις αξίες
χριστιανισμού. Η πρόνοια του Θεού σας φέρνει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο σε μία κρίσιμη καπή της ιστορίας του και η ενθρόνησή σας σηματοδοτεί μία νέα ελπιδοφόρα περίοδο για την εκκλησιαστική, πνευματική και κοινωνική ζωή της Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι βέβαιος ότι θα μοιράσετε με γενναιοδορία στο χριστεπώνυμο πλήρων, στους βαφτισμένους χριστιανούς μας, τα αντίδωρα της πίστεως, την ελπίδα, την ψυχική δύναμη, την ανάταση. Και ότι με τη χάρη σας, με τη χάρη του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, θα εμποδίσετε, θα μεταλαμπαδεύσετε τα αισθήματα φιλαλληλίας, αγάπης, ευσπλαχνίας, ευεργεσίας σε όλους τους συμπολίτες μας. Θα αποτελέσετε τον οδηγό και τον αρρωγό των συμπολιτών μας στα υπαρξιακά προβλήματα και στις αγωνίες τους. Με αγάπη, υπομονή και προσευχή. Και θα μοιράζεστε τις σκέψεις, τις χαρές και τις λύπες τους. Βεβαίως και τα όνειρα των νέων παιδιών του τόπου μας. Όπως κάνει εξάλλου σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία συμμετέχει στον προβληματισμό και την ανησυχία του σύγχρονου ανθρώπου σε σχέση με θεμελιώδη και υπαρξιακά ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο, με σκοπό φυσικά να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τους προκειμένου να επικρατήσει η ειρήνη, η καταλλαγή και η συνεννόηση. Οι γνώσεις και η εμπειρία σας αποτελούν εχέγγυα επιτυχίας στα νέα καθήκοντα που επομίζεστε. 3 δεκαετίες διακονίας, σημαντικό προνοιακό έργο στα εκκλησιαστικά ιδρύματα, Περιθάλψιος, ο Άγιος Κυπριανός και ο Άγιος Στυλιανός της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, με πλούσια εμπειρία στην οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση φορέων εκκλησιαστικών, με αξιοσημείωτη ακαδημαϊκή διαδρομή σε διαφορετικά μάλιστα επιστημονικά πεδία, πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Θεολογικής του Αριστοτελείου, κάτοχος 2 μεταπτυχιακών διπλωμάτων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο από την νομική και στη βιοειδική από την ιατρική, καθώς και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην ιστορία της ιατρικής με ιεραποστολικό έργο στη μακρινή Κολομβία και ακόμα εκδότης και υπεύθυνος εκκλησιαστικού περιοδικού, συγγραφέας πολλών πονημάτων και μάλιστα σε ζητήματα ιδιαίτερου επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αισθανόμαστε τυχεροί και ευλογημένοι για έναν ποιμενάρχη, όπως φάνηκε και στον χειροτονητήριο λόγο του, έχει πλήρη γνώση και ενσυναίσθηση της ιστορίας και της αξίας του τόπου που του ανατέθηκε να υπηρετήσει. Επιτρέψτε μου μόνο μία περικοπή του λόγου. Η καρδιά μου αυτή την ώρα πλημμυρίζει από αγάπη και ευθύνη για τον ευλογημένο κλήρο και λαό της Λακούσισμη Θεοσώστου Επαρχίας Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Γνωρίζω καλά πως είναι άνθρωποι ευλαβείς και ευσεβείς, προσδεδεμένοι στις παραδόσεις της πίστεώς μας και άγρυπνοι φρουροί των συνόρων μας. Και είναι πράγματι έτσι, σεβασμιότατε. Τούτος ο τόπος που κριθήκατε να διακονήσετε διακρίνεται για τον πατριωτισμό, τη λεβεδιά και την αρχοντιά του. Οι Άγιοι να σας καθοδηγούν και οι άνθρωποι να σας αγαπούν. Σε αυτό το ταξίδι της προσφοράς δεν θα είστε ποτέ μόνος. Θα είμαστε δίπλα σας, συμπαραστάτες, στο πολυδιάστατο έργο σας για το καλό του τόπου και των συνανθρώπων μας. Σας στέλνουμε δίπλα μας με τις προσευχές και τις ευλογίες σας, τις διδαχές και τις κοινωνικές σας παρεμβάσεις. Σας καλωσορίζω σε αυτόν τον ακριτικό τόπο με την ευχή να αποτελέσει τη δεύτερη πατρίδα σας από σήμερα. Σας αισθανόμαστε έναν από εμάς, πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή. Με αισθήματα λοιπόν βαθύτατου σεβασμού και ειλικρινούς χαράς, συμμετέχουμε στον ενθρονισμό σας στην ιστορική Μητρόπολη. Σας έχουμε ήδη ενθρονίσει στις καρδιές μας. Ευχόμαστε η ποιμαντορία σας να είναι ακίμαντη, λαμπρή και ένδοξη και τα αρχιερατικά σας έχει πολλά. Ο Πανάγαθος να φωτίζει, να ενδυναμώνει και να καθοδηγεί τα βήματά σας. Επιτρέψτε μου για την θύμιση της ημέρας
Ένα δώρο από το Υπουργείο Μακεδονίας, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, την ευλογία σας, Δέσποινα. Πρώτη Μητροπολίτα Δαργών, κύριε Απόστολε, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτος του Οικουμενικού Πατριαρχού, κύριε κύριου Βαρθολομαίου, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δαργανών, κύριε Δαβίδ, τοποτηρητά της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κύριε Ειρηναίε, Σεβασμιότατοι και Θεοφιλές Αντιάγια Χερής, αξιότιμοι τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι, με αισθήματα χαράς και συγκίνησης εκ μέρους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και την περί αυτού Ιερά Σύνοδο για την εκλογή ενός άξιου ιεράρχου στην περιοχή μας. Και να καλωσορίσω τον νέο επιμενάρχη της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κύριο Ειρηναίο, στην ιστορική και αιματοβαμμένη γη της μιας και μοναδικής ελληνικής Μακεδονίας μας. Μιας περιοχής με τεράστια ιστορία, πνευματική παρακαταθήκη και φυσική ομορφιά, που σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες ιστορικές προκλήσεις, όπως του έντονου δημογραφικού προβλήματος και της μετάβασης στη μετάλλιγη εποχή. Και εγώ με τη σειρά μου ως Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας υποβάλλω με συγκίνηση το σεβασμό και την αγάπη μου στον πολυσέβαστο γέροντα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κ. Θεόκλητο. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στη Μητρόπολη και στην τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας και στερεώνοντας την ορθοδοξία σε αυτή την ακριτική κοινωνία της Ελλάδος και δημιουργώντας ένα σπουδαίο υπόβαθρο μέσα από άξιους πατέρες, τις μοναχικές αδελφότητες και τις δομές που δημιούργησε στα τόσα χρόνια της κυμαντορίας του. Αυτή την παρακαταθήκη και αυτό το σπουδαίο αγιοπνευματικό έργο έρχεται σήμερα εδώ να συνεχίσει και να εξελίξει ο νέος Μητροπολίτης μας, κ. Ειρηναίος, συμπλεώνοντας από τους άξιους ιεράρχες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλο, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σανίκης Ιαπίστης κ. Αθανάσιο, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλίνικο και το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αδοσόνος κ. Χαρίνο. Σε αυτή την πνευματική οικογένεια των Αγίων Ιεραρχών έρχεται να προσθέσει την πνευματική του πορεία, τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκόμισε από τη θέση του πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, αλλά και τη χάρη του ψηλότερου υποδήματος που δίνει η Εκκλησία της αγιορσύνης την οποία θέλει ο νέος Μητροπολίτης μας. Όλοι εμείς στην περιφέρεια της Μακεδονίας, με συνεργασία, συνένεση και συμμετοχή όλων των φορέων και των πολιτών, θα είμαστε συμπαραστάτες σε αυτό το πολύ σπουδαίο έργο και θα ευχόμαστε η χάρη του Αγίου Θεού να ευλογεί, να αγιάζει και να μακρομερεύει την μητέρα Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε, πολλά τα έτσι σας και επιτρέψτε μου σε ανάμνηση της σημερινής ημέρας να προσφέρουμε ως περιφέρεια ένα ευλόγιο. Άξιος! Εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, κύριοι υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχε Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Φλωρίνης, Αμιντέου, Πρεσπών, Αλεξανδρόπολης και Πτολεμαίδος, κύριε εκπρόσωποι των ελληνικών δυνάμεων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, κυρία και κύριοι αντιπεριφερειάρχες από την Κοζάνη, την Πέλα και τον Εύρο, λοιπές αρχές του τόπου επίσημες και κλειμένοι. Συμπατριώτες, φλωρινιώτες και φίλοι ευρύτες, υποδεχόμαστε σήμερα οι φλωρινιώτες τον νέο μας ποιμενάρχη, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπό και Ορδέας, κύριο κύριο Ειρηναίου. Σας υποδεχόμαστε σεβασμιότατε με τη ζεστή καρδιά που μας διακρίνει. Κατοικούμε σε περιοχή με δύσκολους χειμώνες, με παγωμένες μέρες και ιδιαίτερα νύχτες, αλλά έχουμε ζεστή καρδιά. Έχουμε ταχθεί να φυλάμε τα φοριοδυτικά σύνορα της πατρίδας μας, αλλά ταυτόχρονα ανταρμόνουμε με συγγενείς και φίλους που κατοικούν στις άλλες πλευρές των συνόρων, στις όμορες χώρες. Είμαστε ακρίτες. Όπως ακρίτες είστε και εσείς σε εμάς σήμερα.
γνωρίζετε τα σύνορα μας. Ανδροφθήκατε στα ανατολικά χερσαία σύνορα της πατρίδας μας, στην πολύ αγαπημένη Αλεξανδρούπολη, που πλέον την αποχωρήσατε. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συγγενείς σας, τα αδέρφια και τους συγγενείς σας, όπως και τους ευρύτες συμπατριώτες σας, ότι το ποιμνιό σας, η οικογένεια της Φλόριδας και της Μακεδόνιας, σας περιβάλλουμε με αγάπη και σεβασμό. Μακαριότατε, σεβασμότατε την Μητροπολίτα Αντάρχοντα, γέμοντα κύριε Απόστολε, εκπρόσωπος του Φεβράτης Παναγιώτης του Υπουργού μας Πατριάρχου, σεβασμότατε την Μητροπολίτα Δεμενών, κύριε Βαδί, τοποθετητά της Μητροπόλεως μας, σεβασμότατε αρχιερείς, κύριε Υπουργέ, τοπικοί άρχοντες του λαού μας, αγαπητοί αδελφοί. Εορτάζει σήμερα η Φρέσκα. Εορτάζει η Φλόριδα. Εορτάζει το Κάνο Κατσαβάν. Εορτάζει το Αμπίντιο. Εορτάζει η Ορδέα. Οι πέντε ορίζοντες της Μητροπόλεως μας. Εορτάζει ολόκληρη η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίδης, Πρεσπών και Ορδέας. Ο λόγος είναι ένας και μεγάλος. Ενθρονίζεται ο Δέος Μενάρης μας, πατήρ Ειρηναίος. Η γιορτή αυτή ξανά έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2000, ξανά έγινε στις 17 Ιουλίου 1927. Ενθρονίστηκαν τότε οι δυο μεγάλοι επισκοποί μας, πατήρ Αυγουστίνος και πατήρ Θεόπλητος. Έτσι έμειναν στην πρόσωπη λόγη μας. Ο καθένας μεγάλος στο είδος του. Σεβασμότατε πατέρα μας και αδελφέ μας, πατέρα Ειρηναίου. Μαζί με τους Αγίους μας, να έχεις ενώπιόν σου και την πορεία αυτών των δύο πρόσφατων Αγίων μας, του Πατρός Αυγουστίνου και του Πατρός Θεοκλήτου. Όμως μη γίνεις ούτε Αυγουστίνος ούτε Θεόπλητος. Να είσαι Ειρηναίος ανάμεσά μας, διακονώντας τον εκλεγμένο λόγο μας. Είμαστε όλοι ενώπιόν σου, οι τοπικοί μας άρχοντες, ο λαός μας και οι άμεσοι συνεργάτες σου, οι ιερείς σου. Όλοι σε καρτερούμενοι, που λένε στην Κύπρο, με ανοιχτές ψυχές, με ανοιχτά μάτια και ανοιχτές ακοές για να βλέπουμε και να ακούμε όσα ο Κύριος σου εμφανίζει για να μας τα εξαγγείλει. Άξιος! Άξιος! Οι ιερείς του Προφόλου σας, σας προσφέρουν ένα κοινοτολογικό άλμπουμ με την οποία να διακονείτε τον συνδιακονούμενο λαό μας. Είναι ένα από τα μετρημένα αντίγραφα της Ράδου, του επιφανείου Μητροπολίτου Φλαβιανδίας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ανεξού του Πισοδρίτη Ιεομονάχου Μοδέστου, κτήτορος Μοδεστίου Σχολής Πισοδρίου. Θα το γνωρίσετε. Εκεί θάχτηκε η κεφαλή του ήρωος Μακεδονομάχου Παύλου Μενάκη. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε, Πάτερ και Δέσποτα μου, σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Γέροντα Δέρπον, κύριε Απόστολε, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας κυρίου Βαρθολομαίου, σεβασμιότατε Άγιε Βρεβενών, το ποτηρητά της Ιεράς Μητροπόλεως μας, σεβασμιότατε γέροντά μας, Μητροπολίτα πρώην Φλωρίδης, κύριε Θεόκλητε. Σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αρχιερείς. Εξοχότατε, κύριε Υφυπουργέ Εσωτερικών, εκπρόσωπε της ελληνικής κυβερνήσεως. Εξοχότατη, κύριοι Υφυπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι ταξίαρχοι, κύριοι δήμαρχοι της ευλογημένης επαρχίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Ιδιαίτερα θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε Αλεξανδρουπόλεως, κυρίες και κύριοι καθηγητές όλων των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως,
ευλαβέστατοι ιερείς μας, οσιότατοι μοναχοί και μοναχές, ελογημότατοι άρχοντες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και σωματείων, πιστέ και ευλογημένε λαέ του Θεού. Έρχομαι από τον μαρτυρικό και ηρωικό Εύρο και την πόλη της Αλεξανδρουπόλεως, την οποία φυλάσσουν δύο Παναγίες, η Παναγία η Κοσμοσότηρα στις Σφαίρες, που είναι η προστάτηδα των απανταχού θρακιωτών, και η Παναγία του Εύρου στη Μάκρη, στο μεγάλο της μοναστήρι. Και γι' αυτό το λόγο θέλω οι πρώτοι λόγοι που θα πω να είναι της Παναγίας, δική της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και μεγαλύνω τον Τριαδικό μας Θεό, διότι επέβλεψε στην ελαχιστότητά μου και μου ανέθεσε τη μεγάλη και βαρύτατη αποστολή να είμαι τύπος Χριστού, να κρατώ ζωντανή μέσα στον κόσμο της Φλόρινας, των Πρεσπών και της Εορδαίας τη μυστηριακή παρουσία και ενέργεια του Σταυροθέντος και Αναστάντος Σωτήρος, να κρατώ ζωντανή την αγιότητα και την εξαγιάζουσα δύναμη του ενός Αρχιερέως Ιησού Χριστού. Αν και νιώθω ακόμη αδύναμος, κλείνω τον αυχένα μου μπροστά στο Χριστό και ελπίζω στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Δοξάζω του Πατρός και του Υιού την δύναμη και Πνεύματος Αγίου υμνώ την εξουσία αδιέρετον άκτιστον θεότητα την βασιλεύουσαν εις αιώνα αιώνους. Ελπίζω στη συμπαράσταση και στην προσευχή του Μακαριωτάτου, των Αγίων Αρχιερέων και όλων των ιερέων, ιερομονάχων, μοναχών, μοναζουσών και των ευσεβών χριστιανών της Μητροπόλεως μας. Ο Χριστός φρόντισε στους χαλεπούς αυτούς χρόνους να ανέλθει στην καθέδρα της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, που ως βράχος ακλόνητος, λίαν ταπεινός και σοβαρός, τολμηρός και σόφρον, γνώστης και εμπνευστής της παράδοσης, αλλά συγχρόνως και των εξελίξεων της εποχής μας χειριστής. Η παρουσία σας αυτήν την ώρα εδώ μακαριότατε είναι δώρο και ευλογία του Χριστού στο πρόσωπό μου. Άλλωστε, για άλλη μια φορά το ομολογώ δημοσίως, αν εσείς δεν με στηρίζατε, δεν με προτείνατε στο σεπτό σώμα των αρχιερέων της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Τα πάντα οφείλω σε εσάς. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και θα σας ευγνωμονώ όσο ζω. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κύριο Απόστολο, εκπρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, για την παρουσία του εδώ, αυτήν τη μοναδική στιγμή της ζωής μου. Σεβασμιότατε, σας γνωρίζω από την νεανική μου ηλικία, από την οποία κοντά σας με μαγνήτησε η απλότητα, η αγάπη σας και η αρχοντιά του χαρακτήρου σας. Παρακαλώ να μεταφέρετε στον Παναγιώτατο Πατριάρχη μας και στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο την αφοσίωσή μου. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον Σεβασμιότατο τον Ποτηρητή της Μητροπόλεως μας, Μητροπολίτη Βρεβενών κύριο Δαβίδ, τον Γίγαντα της αγάπης, της απλότητας και της προσφοράς για τους σκόπους που υποβλήθηκε στο διάστημα της τοποτηρητίας, καθώς και για την επίπονη προετοιμασία της ενθρονήσεως. Παρακαλώ Σεβασμιότατε, δεχτείτε τις ειλικρινείς ευχαριστίες για τους σκόπους και τον χρόνο που αναλώσατε, ως και για την άριστη οργάνωση της σημερινής τελετής. Ολοκαρδίως ευχαριστώ τον Άγγελο της ζωής μου, τον Πατέρα, αδελφό και φίλο μου, όπως τόσα χρόνια με θεωρούσε και έτσι αισθανόμουν,
το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο, ο οποίος με έφερε σήμερα εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Έφερε τον πρώτο του συνεργάτη ως επίσκοπο να τον παραδώσει στην αγάπη σας. Ευχαριστώ τους Αγίους Αρχιερείς που με στηρίζουν με την παρουσία τους αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή και αρχή της αρχιερατικής μου πορείας. Σας ευχαριστώ, Σεβασμιότατοι, για την επιλογή και την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Σας ανταποδίδω την αγάπη, την προσευχή μου και το σεβασμό μου. Έρχομαι σε μία Μητρόπολη, την οποία για 24 χρόνια επίμανα ένας σεβάσμιος ιεράρχης, του οποίου η ταπείνωση, η εκκλησιολογία και οι αρετές θα είναι πάντοτε ζωντανό παράδειγμα στη ζωή μου. Εύχομαι, Σεβασμιότατε Άγιε Προκάτοχε, Μητροπολίτα Θεόκλητε, να έχετε πάντοτε υγεία και μακροημέρες. Εγώ σήμερα ενθρονίζομαι στη Μητρόπολη σας ως διάδοχός σας και εσείς στην καρδιά μου, στη ζωή μου και στην καθημερινή μου φροντίδα ως πνευματικός μου πατέρας και προστάτης. Να έχω την ευχή σας και την προσευχή σας. Ήρθα από την ανατολή της πατρίδος μας, την ακριτική Θράκη, στη δύση της, την ακριτική μας Μακεδονία. Ήρθα για να δείσω κι εγώ εδώ, υπηρετώντας ένα πνευματικό κόσμο που από σειρά ετών καλλιεργήθηκε από τον αγωνιστή επίσκοπο Αυγουστίνο Κατιώτη και τους πνευματικούς του κλόνους, τους ιερείς, τους καλούς και τίμιους εργάτες του αμπελώνος του Χριστού. Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και χριστιανές της Ιεράς μας Μητροπόλεως, στην πρώτη μας αυτή επικοινωνία, την οποία ο Χριστός μας χαρίζει, ως νέος επίσκοπός σας, αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκθέσω τους πνευματικούς μου προσανατολισμούς και στόχους και με τη δική σας επίπονη προσπάθεια και προσευχή να μπορέσω να τους ολοκληρώσω μέχρι το τέλος της ζωής μου, ώστε να προσφέρω στο μεγάλο έργο της Εκκλησίας μας τον μικρό μου κρίκο αυτών της Αγίας Αποστολικής Διαδοχής του Επισκόπου της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Το πρώτο το οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι η μεγάλη ανάγκη να κατανοήσουμε και να αισθανθούμε ότι η ανθρωπότητα περνάει μία πολυδιάστατη δοκιμασία. Ζούμε την εποχή της απόλυτης βεβαιότητας. Δοκιμασία ενεργειακή, οικονομική, κλιματική, πανδημική, πολεμική, μα πάνω απ' όλα ανθρωπιστική. Η επιστήμη έχει επέλθει τεχνικά στο ανθρώπινο γονιδίωμα και πρόσφατα με την τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να αναπαράγει ανθρώπινες γνωστικές λειτουργίες στις μηχανές. Να αντιλαμβάνονται δηλαδή και να κατανοούν κατά μία έννοια το περιβάλλον τους και να επιλύουν τα δικά μας προβλήματα. Μπαίνουμε σε μία εποχή που από την κρίση της κανονικότητας περάσαμε στην κανονικότητα της κρίσης. Όλα τα αφύσικα νομιμοποιούνται. Όλες οι παραδόσεις και οι αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας χάνονται. Ολόκληρος ο κόσμος σήμερα βρίσκεται σε πορεία αναζήτησης του ίδιου του ανθρώπου και του λόγου της αξίας της ζωής του. Ο κόσμος γέμισε σκοτάδι επειδή με την αλαζονία του άνθρωπος σήκωσε το σύννεφο του δικού του ειδώλου και έκρυψε την ενέργεια των ακτίνων του μόνου νοητού ηλίου της δικαιοσύνης και της καρδιάς μας. Διώξαμε τον Χριστό και μείναμε κενοί, μόνοι, απροστάτευτοι και ασθενείς. Ο νους όμως, όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, χωρίς Χριστό
είναι ένας μαρτυρικός βασανιστικός θρήνος. Η ψυχή μας χωρίς Χριστό, ένα ομιλούμενο σκιάχτρο. Η συνείδησή μας χωρίς Χριστό είναι ένας απελπισμένος τυφλός. Το θέλημα του ανθρώπου χωρίς Χριστό, ένας αβοήθητος εγκληματίας. Τι είναι γενικά ο άνθρωπος χωρίς Χριστό? Ένα εξωτερικό, φοβερό θέαμα. Σε μία τέτοια καμπή της κοινωνίας, η εποχή μας έχει ανάγκη να ακούσει τι έχει να μας πει η Εκκλησία του Χριστού, τι έχει να μας δώσει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν αρκεί να πούμε ότι γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το βιώσουμε και έτσι να πείσουμε με τη ζωή και το λόγο μας ότι μόνο Εκείνος έχει να δώσει λύση σε κάθε εποχή, σε κάθε δύσκολη κατάσταση, σε κάθε άνθρωπο. Μη λόγο, μη δε τη γλώσσα, αλλά αληθεία. Είναι η μόνη αλήθεια μέσα στις αλληλοσυγκρουόμενες πνευματικές φιλοσοφίες. Είναι η μόνη αληθινή ζωή μέσα στα τόσα ψευδή υποκατάστατα. Είναι η μόνη λύτρωση στην πληθώρα των πειρασμών και των ταλαιπωριών που ζούμε όλοι μας. Ας ακούσουμε τη φωνή του. Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Οι ψυχές μας σήμερα διψάνε για Χριστό, όμως ψάχνουν λαθεμένα αλλού. Ίσως επειδή κάποιοι από εμάς γινόμαστε παραδείγματα που τους απομακρύνουμε από τον Χριστό. Όμως Εκείνος ο ξένος, όπως λέει ο Ρίτσος, σταυρώθηκε για όλους μας και στο αίμα και στη σκιά του σταυρού του μπορούμε όλοι να ξεκουραστούμε και να αναγεννηθούμε, επειδή, όπως γράφει ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας, ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Ο Χριστός, για όλους τους ανωτέρω λόγους, ίδρυσε την Εκκλησία από την άπειρη αγάπη Του για τον καθένα μας, τη σωστική κυβωτό των αμαρτιών μας, για να βρίσκουμε μέσα της την λύτρωση, την ανακούφιση και την πνευματική μας ισορροπία. Αυτή την Εκκλησία, αγαπητοί μου, θέλω να υπηρετήσουμε όλοι μαζί. Κάθε ιερέας, κάθε μοναχός, κάθε οικογενειάρχης, κάθε πιστός, κάθε νέος, κάθε επαγγελματίας, εάν θέλει να έχει προκοπή και ποιότητα στη ζωή του, πρέπει να ζει ενεργά μέσα σε αυτήν και αδιάσπαστα ενωμένος με τον Επίσκοπό του και όλοι μαζί με τον Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού στην προσευχή την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στο κήπο της Γεστημανής. Λέει ο Κύριος μας, εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμη, ότι σύ εσύ και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά και δε δόξασμε εν αυτής. Και ουκέτι ημί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δε δοκάσμη, ή να ως ειν καθώς ημί. Ότε ήμιν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμη εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωση την χαρά την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Από τη στιγμή που ανήλθα στον αρχιερατικό θρόνο του μεγάλου αρχιερέως και δεσπότου Ιησού Χριστού, ζητώ συνέχεια την εξίψους ευλογία και βοήθεια, καθοδηγία και ενίσχυση Του. Γι' αυτό και δηλώνω ευθαρσός και απεριφράστος ότι ήρθα να εργαστώ και να θυσιαστώ για τη σωτηρία του λαού της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Επιθυμώ να γίνω ένα με τα προβλήματά σας, να αφουγκραστώ την καρδιά σας, να ζήσω τις χαρές σας,
να μοιραστώ τις λύπες σας, να συμπορευθώ στη ζωή σας ως πατέρας, αδελφός και ποιμένας. Στους συγκυρινέους της αρχιερατικής μου πορείας, τους ευλαβέστατους ιερείς, ιερομονάχους και διακόνους, στηρίζω τις ελπίδες της επιτυχίας και ευλογίας της νέας μου αρχής. Πατέρες, παρακαλώ δώστε μου την υπακοή και την προσευχή σας και θα σας δώσω την αγάπη και τη μέρημνά μου με όλη την καρδιά μου. Στο πρόσωπο του Επισκόπου σας θα βρείτε τον φιλόστοργο πατέρα και τον αδελφό. Παρακαλώ πατέρες, ας επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο θυσιαστήριο των ψυχών και όλα τα άλλα θα έρθουν από τον Θεό. Ποτέ να μην σβήσει η λιχνία που άναψαν οι προκάτοχοί μου και όλοι ενωμένοι εν το συνδέσμο της αγάπης και της ειρήνης, να εξακολουθήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα, ώστε ο Χριστός να είναι ζών και ενεργών ανάμεσά μας. Απευθύνομαι στους μοναχούς και στις μοναχές των μοναστικών αδελφοτήτων, αλλά και όλων των αδελφοτήτων που διακονούν στο έργο της τοπικής μας Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, αδελφοί και αδελφές μου, να παραμείνετε οι πνευματικοί λιμένες της ζωής μας, να αναπαύετε τους πεφορτισμένους, τους κοπιώντες, τους ασθενείς στην πίστη που έρχονται σε εσάς για να βρουν ανάπαυση και πνευματική αναψυχή. Εσείς κρατάτε ακέραια και ανόθευτη την μέθοδο της θεραπείας και το σταυρό της ακριβίας. Παρακαλώ να με έχετε πάντοτε στο κομποσκήνι σας. Θα είμαι δίπλα σας ως προστάτης και διακονητής σας. Ιδιαίτερη επιθυμώ να είναι η φροντίδα μου για τους νέους και τις νέες της Μητροπόλεως μας. Είναι αξιέπαινα τα παιδιά μας που μένουν εδραία και σταθερά στις παραδόσεις της Εκκλησίας μας και στις αξίες του πολιτισμού μας. Ευλογημένα είναι τα αγόρια και τα κορίτσια μας που προσπαθούν να αντισταθούν στα ξυλοκέρατα της ασωτείας που απλόχερα προσφέρει ο σύγχρονος κόσμος μας, όπως είναι ο πανσεξουαλισμός, οι εθισμοί κάθε μορφής, οι έξαλλες και υποτιμητικές διασκεδάσεις και τόσα άλλα. Αυτά τα παιδιά είναι το νέο, είναι το μέλλον της Εκκλησίας και της περιοχής μας. Είναι το οξυγόνο μας. Είναι η αυθεντική δάσκαλη της ζωής μας μέσα από τη νεότητά τους. Στην περιοχή μας έχουμε ένα μοναδικό κόσμημα της παιδείας, το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Με όλες μου τις δυνάμεις και τη βοήθεια των τοπικών αρχόντων θα προσπαθήσουμε να το αναβαθμίσουμε και να το καταστήσουμε πρότυπο σχολείο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, με προσανατολισμό στην ελληνική γλώσσα και στις ιεραποστολικές δράσεις και εκπαιδεύσεις. Μία δουλειά που στο παρελθόν έχει γίνει στο Κιλκής και σήμερα ζωντανό παράδειγμα Ορθόδοξου Χριστιανού και Φιλέλληνα είναι ο Επίσκοπος Άσου Τιμόθεος που από την Κολοβία ήρθε εδώ. Οι πόρτες του γραφείου θα είναι πάντοτε ανοιχτές για όλους τους νέους και τις νέες της περιοχής μας και ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των όμορφων τριτοβάθμιων σχολών που κοσμούν τη Μητρόπολη μας και τις προσδίδουν τον παλμό της ζωντάνιας που έχει η νεότητα, αλλά και την κουλτούρα και την καλλιέργεια και τη γνώση και την εμπειρία που προσφέρει στον τόπο ένα πανεπιστήμιο. Στηρίζω τις ελπίδες μου στους ευγενείς και φιλόχριστους άρχοντες του ακριτικού μας τόπου. Απευθύνομαι προσωπικά στον καθένα και στην κάθε μία σας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας διαβεβαιώνω ότι η πρόθεσή μου είναι η απρόσκοπτη και επωφελής για το λαό συνεργασία μου μαζί σας. Ήδη ένιωσα το ενδιαφέρον και τις αγωνίες σας για τον τόπο μας
από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα. Παρακαλώ να σταθείτε δίπλα μου με μία φωνή και ένα θέλημα, με την καρδιά σας, τα όνειρά σας και τις θεσμικές σας δυνάμεις. Ανταποδίδω την αγάπη μου, την συνεργασία μου και την καρδιά μου για όλους. Μακαριότατε, με τη δική σας ευχή και στήριξη, κλήθηκα να διακονήσω αυτή την ξεχωριστή ακριτική γωνιά της Μακεδονίας μας. Άγιοι Αρχιερείς, δώστε μου όλοι σας την ευχή σας, ώστε η Μητρόπολη μας να συνεχίσει να είναι ένα περιβόλι αρετής, ένα εργαστήριο ανανέωσης ψυχών, μία μεγάλη λίμνη αλιέων ανθρώπων, ένας φάρος ελληνοχριστιανικής ακτινοβολίας προς όλες τις κατευθύνσεις, με μοναδικό σκοπό να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα να γίνουν για τη δόξα του Χριστού, τα πάντα και εν πάση Χριστός, ού η χάρις και το άπειρον έλεος ή μετά πάντων ημών. Ολοκληρώνω το λόγο μου με μία τελευταία σκέψη. Από σήμερα γίνομαι και εγώ Μακεδόνας, Φλωρινιώτης στη ψυχή και στο φρόνημα. Εγκάρδια παραφράζω τα λόγια του πρωτομάρτυρα του μακεδονικού μας αγώνα Παύλου Μελά. Αξίζει να πεθάνεις για τη Μακεδονία. Αξίζει να πεθάνεις για την Ελλάδα. Αξίζει επειδή ευωδιάζουν Χριστό, Παναγία, Αγίους και Ήρωες. Αυτοί μας οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Σας ευχαριστώ.